Φόρα και σήμερα με μια ανατρεπτική εκπομπή. Και τι δεν σας έχουμε σήμερα. Ιστορική συνάντηση. Λάκη Λαζόπουλου με Μιμή Ντενίση. Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν μαζί μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Συγκλονιστικά τα όσα έζησαν οι παρευρισκόμενοι, αφού δεν το πίστευαν στα μάτια τους. Να βλέπουν τους δυο εχθρούς πλέον να είναι μαζί και αγαπημένοι. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει με τον Λάκη Λαζόπουλο που τα ξαναβρήκε με τη Μιμή Ντενίση. Αγκαλιές και φιλιά. Αυτό του φαίνεται περίεργο σε σχέση με το άλλο. Ιστορικές στιγμές. Πάμε. Αυτό είναι πιο περίεργο, κύριε Καράλη μου. Βεβαίως. Πάμε να δούμε. Ιστορικές στιγμές, διότι θυμόμαστε τι έχουν πει οι δυο ηθοποιοί μεταξύ τους. Χρόνια κρατάει αυτή η έχθρα. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τα λέγαμε. Και με τους δύο να ρίχνουν τα καρφιά τους και να λένε πράγματα ο ένας τον άλλον. Για πρώτη φορά τα βρίσκουνε, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, αγκαλιάζονται, φιλιούνται και λένε αυτό. Και δύο πράγματα και μπροστά στις κάμερες που έχουμε και το ηχητικό ντοκουμέντο. Είναι σαν να λέγαμε παλιά ότι ο Τσίπρας θα γίνει πρωθυπουργός, δεν το πιστεύαμε. Κάτι τέτοιο δύσκολο από τώρα. Δεν σου πήγε το μυαλό, δηλαδή στοίχημα να πέσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Αν θα φιλιούταν ποτέ ο Λάκης Λαζόπουλος με την Ντενίση, δεν είχε με τίποτα. Άρα πέφτει η κυβέρνηση όπου να είναι, έτσι, γιατί έλεξε. Ναι, κάπως έτσι, κύριε. Για πάμε να δούμε. Για ένα χειροκρότημα, τι γίνεται και εσύ. Ναι, είναι πολύ ωραία πράγματα αυτά. Εντάξει, μπράβο σου. Όχι, δεν μου ένα φιλί. Το ζήτησε το φιλί η κυρία Ντενίση, ε. Να πούμε ότι είναι στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Λάκης Λαζόπουλος. Η Μιμή Ντενίση πήγε καλεσμένη, διότι παίζουν πολλοί φίλοι της ηθοποιοί. Εκεί πέρα φυσικά δεν θα μπορούσε να μην χαιρετήσει τον Λάκη Λαζόπουλο. Τώρα βέβαια κάποιες κακές γλώσσες. Μα είναι κυρία η Ντενίση, μην τρελαθούμε. Ναι, κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι έγινε για τα μάτια του κόσμου και για τους φωτογράφους και ότι υπήρχαν οι δημόσιες σχέσεις που μίλησαν και στους δύο και είπαν πώς να το χειριστείτε αυτό το πράγμα. Έχουμε δηλώσεις, Νικόλετα Κλάδη. Για να παρακούσουμε τι είπανε. Πρεμιέρα, που ίσως δεν περίμενε κάποιος να σας δει, μιας και σκηνοθέτης είναι ο κύριος Λαζόπουλος. Καταρχήν όλοι οι φίλοι μου παίζουν εδώ. Η Κατερίνα είναι κομμάτι της οικογένειάς μου. Ο Κουτσάς είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης και λατρεμένος. Ο Νίκος Γαλανός επίσης. Η Νίκη, δύο-τρεις μαθήτριές μου. Δεν είπε και τίποτα τώρα εδώ πέρα, ότι ήρθε γιατί ήταν όλη τη οικογένεια. Λέει και πέρα και φίλοι. Ο Λαζόπουλος είπε τίποτα για το φιλί. Να καταλάβουμε. Μίλησε γιατί εκεί δεν είπε για φίλοι. Μάλλον δεν είχαν φιληθεί ακόμα. Ήταν στην αρχή. Μετά το σκέφτηκε, λέει μην Ντενίσει. Τόσο μπινιλίκι και τόσα χρόνια. Δώσ' μου ένα φιλάκι εκεί, μπα και φτιαχτεί η ιστορία. Για πάμε να ακούσουμε. Συμπήγαμε με την κυρία Ντενίση. Ναι, την τίμησε την παράσταση. Είναι ευγενικό και πρέπει να. Ανταπέδωσα την κίνηση της κληρονομίας, νομίζω ότι είναι το σωστό και το ευγενικό. Ένα άλλο πράγμα η κρίση, ένα άλλο πράγμα η σάτρα και ένα άλλο πράγμα... Τα παλιά έχουν περάσει, δηλαδή. Μια συμφιλίωση. Λοιπόν, καληνύχτα, όλα καλά, ευχαριστούμε. Η συμφιλίωση δεν είπε ο ίδιος. Όχι, δεν είπε. Είπε άλλο η σάτρα, άλλο η παράσταση και άλλο οι προσωπικές σχέσεις. Μια χαρά. Καλά το έθεσε, ωραίο το έθεσε. Μια χαρά τα είπε, είναι αυτό που είπα, που έλεγε ωραία τηλεόραση. Που έλεγε πάρα πολύ ωραία. Φαντάσου τώρα να δεις. Να σμίγουν οι δυο τους. Και να κάνουν και παράσταση. Αύριο μπορεί να δούμε και το Πολάκι με την Κωνσταντοπούλα. Θεατρικά εννοείται προφανώς. Μ' αρέσει αυτό. Να σμίγουν, προφανώς. Αυτό μου αρέσει, δεν το ακούσατε. Ποιο? Αύριο είπε ότι μπορούμε να... Το Πολάκι και την κυρία Κωνσταντοπούλα αγκαλιά μαζί και μπορούμε να κάνουν και κόμμα και να το ξαναβρούμε. Καλά, αυτοί δεν είχαν τέτοια έκθρα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά μην τα μπερδεύετε, εκεί δεν υπάρχουν εδώ μιλάμε για έκθρα. Εδώ μιλάμε για έκθρα χρόνων με καταγγελίες της κυρίας Ντενίση. Για το αν δεν κάνω λάθος και μηνύσεις. Με τον Λαζόπουλο να λέει τα δικά του, βέβαια. Γιατί την έλεγε τα άλλα. Για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μετά πάτησε το τρένο, η Άννα Καρένα, το θυμόμαστε πώς τον πάτησε το τρένο. Και χίλια δύο έλεγε καλύτερα την πατήσει το τρένο αυτή παρά και μπούρου μπούρου. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Τα κλάματα. Θυμόμαστε το πατρευόταν τον κύριο Πολίζο. Η Ντενίση, τι κλάμα είχε κάνει, τι σάτυρα είχε κάνει ο Πολίζος για τον σύζυγό της. Τα θυμόμαστε αυτά. Τα θυμούνται και οι ίδιοι. Εντάξει, τα χρόνια περνούν, όλοι βάζουν λίγο νερό στο κρασί τους. Κοίταξε, όσο μεγαλώνει ο κόσμος και όσο μεγαλώνουν και περνάνε σε μια συντρίτη ηλικία, θεωρούν και λένε κάτσε τώρα, δώσε τόπο στην οργή.
Και επίσης να πούμε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός τηλεόρασης. Είναι καλό να έχει καλές δημόσιες σχέσεις, έτσι. Άρα δεν πουλάει η Σάκη. Η κυρία Ντενίση, θεατρικά το ταλέντο της ο καθένας το κρίνει. Ως παραγωγός όμως και ως άνθρωπος που στείνει παραστάσεις είναι πάρα πολύ δυνατή. Να το έχουμε και αυτό λίγο στο πίσω. Πολύ κυρία και από τα άτομα που πληρώνουν. Πρέπει να τα λέμε όλα. Ισχύει αυτό, ισχύει. Πάμε να δούμε λοιπόν. Στην παράσταση συγκεκριμένη πήγε και η κυρία Λικουρέζου. Ο κύριος Λικουρέζου με την. Ναι, χθες ήταν η μέρα του Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Ήβη.